Εδώ είμαστε, Βασίλη Καβαδία. Επιστρέψαμε, βεβαίως, βεβαίως. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Λίμπερο 107,4. Ακούτε, ξεκινάει το All About Aris On Air. Πρώτη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα που διανύουμε σήμερα Δευτέρα 5 του Αυγούστου. Η εκπομπή που επιστρέφει με την κανονική της μορφή. Χρήσανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Άρτε αφιχθέντες από την μαρτυρική Μεγαλόνησο, όπου πήγαμε και πήραμε την πρόκριση για την επόμενη φάση του Europa League. Θα τα πούμε για τις επόμενες δύο ώρες με τον Βασίλη Καβαδία, στην ρύθμιση του ήχου και όλους σας παρέα μας, τηλεφωνικός και μηνυματικός. Τακτοποιήσαμε και τα του καφέ. Ευχαριστούμε την εξαιρετική κυρία Δώρα που μας έφτιαξε. Λοιπόν, FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 545-26, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή τουλάχιστον για την πρώτη ώρα. Ναι, τη δεύτερη θα ανοίξουμε και στις τηλεφωνικές γραμμές. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον πρώτο καλεσμένο για τη σημερινή εκπομπή. Μακριά από τα του ποδοσφαίρου, με το οποίο φυσικά βέβαια θα ασχοληθούμε, διότι μπαίνουμε σε μία ακόμα ευρωπαϊκή εβδομάδα για τον Άρη, ο οποίος την Πέμπτη στις 8 στο Άκερ Στάντιο να αντιμετωπίζει τη Μόλντε στο πρώτο τους παιχνίδι για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League. Ένας Άρης ο οποίος σήμερα έμαθε και τους πιθανούς αντιπάλους του στην φάση των playoffs, εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο των Νορβηγών. Παρτιζάν ή Μαλάτια Σπορ, οι δύο πιθανοί αντίπαλοι για τους κιτρινόμαυρους στα παιχνίδια που θα διεξαχθούν 22 και 29 του Αυγούστου. Για την φάση των play-offs του Europa League, εφόσον ο Άρης με το καλό περάσει το εμπόδιο της Μόλντε, το πρώτο παιχνίδι θα το δώσει εκτός έδρας στις 22 Αυγούστου και στις 29 θα είναι ο επαναληπτικός του Κλεάνθης Βικελίδης. Προηγούνται βέβαια οι Νορβηγοί, εκεί θα επικεντρωθούμε και εμείς και σήμερα και τις υπόλοιπες μέρες. Ο Άρης έχει δύο δύσκολα παιχνίδια μπροστά του με έναν πιο ποιοτικό αντίπαλο από αυτόν που αντιμετώπισε την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή την ΑΕΛ Μεσού, ένα μάτς το οποίο θέλει ιδιαίτερη προσοχή, μια διαφορετική σειρά αγώνων με τον Άρη να ξεκινάει εκτός έδρας αυτή τη φορά και όχι από το γήπεδό του, όπως έγινε με τους Κύπριους, και μια Μόλντε η οποία είναι από τις ελάχιστες ομάδες στην φετινή διοργάνωση και στη φετινή διοργάνωση που μπορούν να πούν ότι έχουν έναν πολύ καλό αγωνιστικό ρυθμό. Είναι από τις λίγες ομάδες που παίζουν επίσημα παιχνίδια από τον περασμένο Μάρτιο, παρακαλώ. Είναι ένα πλεονέκτημα για πολλούς αυτό από πλευράς Νορβηγών. Βέβαια, οι ίδιοι δεν συμφωνούν τόσο πολύ με αυτό. Διαβάσατε και το περασμένο Σάββατο στο All About Aris δηλώσεις του Άλεξ Κράνιτς. Το τσέκαρα, είναι όντως Κράνιτς, ναι, και στα ισπανικά. Λοιπόν, και είναι Βέλγος, αλλά είναι γεννημένος στην Ισπανία ο Άλεξ Κράνιτς, ο οποίος μίλησε στο Λαμπαουτάρης και μεταξύ άλλων είπε ότι το γεγονός ότι η Μόλντε έχει δώσει περίπου 20 επίσημα παιχνίδια την φετινή σεζόν δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο σε αυτά τα παιχνίδια. Είναι βέβαια άλλη η αγωνιστική ρυθμή των Νορβηγών. Είναι άλλη η ποιότητά του σε σχέση με την ΑΕΛ Μεσού. Είναι στοιχεία βέβαια όλα αυτά τα οποία οι άνθρωποι του Άρη τα γνωρίζουν. Έχει γίνει άλλωστε την προηγούμενη εβδομάδα το σχετικό σκάουτι κατά τον Ντόλι τον Τερζή που είχε πάει στο Βελιγράδι για να δει το παιχνίδι της Μόλντι με την Τσουκαρίτσκι. Ενημέρωσε ο Σάβα Παντελίδη και πάνω στην έκθεση του Τόλου του Τερζή θα πατήσει και ο σχεδιασμός και η προετοιμασία του Άρη, κυρίως στο τακτικό κομμάτι, για το μάτς, το πολύ σημαντικό μάτς της ερχόμενης Πέμπτης κόντρα στους Νορβηγούς. Από σήμερα μπορείτε να προμηθεύεστε και όλα στα εισιτήρια για τον επαναληπτικό με τη Μόλντε την μεθεπόμενη Πέμπτη στο Κλεάνθης Βικελίδης, 9.30 ώρα εκείνο το μάτς. Χθες που είχα μια κουβέντα σχετικά με αυτό το παιχνίδι, μια ψυχή μου είπε ότι θα έχει 35 βαθμούς το βράδυ της μεθεπόμενης Πέμπτης Γιώργο Μπαϊράμι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ναι, 35, φίλε, γεμάτη, στρόγγυλο, ωραίο, μια χαρά. Και άντε εμείς πες είμαστε λίγο συνηθισμένοι, ας πούμε. Οι Νορβηγοί, για δικό μας καλό, δεν είναι τόσο συνηθισμένοι σε αυτές τις θερμοκρασίες και ίσως είναι και ένα πλεονέκτημα για τον Άρη, ο οποίος σίγουρα και, αυτός θα, και γι' αυτόν θα υπάρχει ένας βαθμός δυσκολίας, όχι αυτός που υπήρχε στη Λάρνακα την περασμένη Πέμπτη, όπου τα ρούχα μας κολλούσαν πάνω μας από την υγρασία, είναι η αλήθεια, γιατί μπορεί να μην είχε τόσο πολύ ζέστη, να μην ήταν τόσο υψηλή θερμοκρασία
αλλά η ψηλή υγρασία που υπήρχε δυσκόλεψε αρκετά και εμάς, και φανταστείτε πόσο μπορεί να δυσκόλεψε τους ποδοσφαιριστές και ειδικά τον Σούντγκρεν, με τον οποίο, επειδή έτυχε να μιλήσω κιόλας μετά το παιχνίδι την περασμένη Πέμπτη, τον έβλεπες ότι προσπαθούσε λίγο να βρει πάλι τις ανάσες του, γιατί για ένα παίχτη ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια αγωνίζεται στη Σκανδιναβία και έρχεται ξαφνικά στη Μεσόγειο, σε μια μεσογειακή χώρα, με άλλες θερμοκρασίες το καλοκαίρι, με άλλη υγρασία, σου λέει ότι ζεσταίνομαι όταν είναι τις πρώτες μέρες στη Θεσσαλονίκη. Φανταστείτε πώς μπορεί να ένιωσε όταν βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα στην Κύπρο, έτσι. Που επαναλαμβάνω, μπορεί να μην ήταν πολύ ψηλή θερμοκρασία, αλλά ήταν πολύ ψηλός ο δείκτης της υγρασίας στην Κύπρο. Και ειδικά για το Σούντγκρεν, νομίζω ότι έπαιξε το ρόλο του. Βέβαια τώρα ο Σουηδός θα νιώθει σαν το σπίτι του. Δεν θα είναι βέβαια στη Σουηδία, θα είναι ακριβώς δίπλα στη γειτονική Νορβηγία. Και είναι νομίζω ένα ζευγάρι αγώνων που ο ίδιος το περιμένει με αρκετή ανυπομονησία, επειδή θα βρεθεί ξανά στα μέρη του. Δεν ξέρει βέβαια τόσα πολλά για την Μόλδα, θα τα μάθει και αυτός όπως οι υπόλοιποι μέσα επόμενες μέρες με τη βοήθεια του τεχνικού team του Άρη. Αλλά αυτό το οποίο είπε κιόλας μιλώντας και στην αρχή στο περασμένο Σάββατο είναι ότι πρόκειται για μια σκανδιναβική πειθαρχημένη ομάδα, πολύ καλή. Μια ομάδα που είναι αυτή τη στιγμή πρώτη στο πρωτάθλημα της Νορβηγίας και έχει και αυτό την δική του σημασία εν ώψη του αγώνα της επόμενης Πέμπτης. Ένα ακόμα δείγμα του ότι το έργο του Άρη δεν θα είναι εύκολο και δεν θα πρέπει να προτρέχουμε σε καμία περίπτωση μετά τη σημερινή κλήρωση και να σκεφτόμαστε την Παρτιζάν ή τη Μαλάτια Σπορ. Υπάρχουν δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια, δύο δύσκολα παιχνίδια με τους Νορβηγούς. Ο Άρης καλεί την ερχόμενη Πέμπτη να αποσπάσει ένα θετικό αποτέλεσμα στο Aker Stadion προκειμένου να διεκδικήσει συνέχεια την πρόκριση στη Θεσσαλονίκη στις 15 του Αυγούστου, όπου κανονικά θα ήταν μια πολύ ωραία αργία Βασίλη Καβαδία, Γιώργο Μπαϊράμι και Δημήτρη Μπαλόμπα. Τι επιτελείο είναι αυτά απ' έξω, και με φως ωραία από πάνω, σαν άγγελος είσαι πως πέφτει το φως από πάνω σου. Λοιπόν, βέβαια εμένα περιμένα, το ξέρω. Περιποίηση, ναι. Αλλά το 15 Αύγουστο έχει ματσάκι, άρα θα πάτε να κάνετε τα μπάνια σας νωρίς το πρωί και ό,τι είναι να κάνετε, ψησίματα κτλ. Και το βράδυ ραντεβού όλοι στο Κλεάνθης Βικελίδης, ασχέτως αποτελέσματος, την επόμενη Πέμπτη. Άμα είναι καλό βέβαια, νομίζω ότι θα είναι ακόμα μεγαλύτερη ζήτηση. Επαναλαμβάνω, από σήμερα ξεκίνησε η διάθεση των εισιτήριων. Φαντάζομαι ότι ήδη θα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς κόσμου και θα μιλάμε την επόμενη εβδομάδα για ακόμα ένα γεμάτο Κλεάνθης Βικελίδης, το οποίο θα δημιουργήσει εικόνες που θα ταξιδέψουν σε όλη την Ευρώπη. Σε μια Νορβηγία που δεν θα είναι μαζί με την ομάδα ο Θόδωρος Καρυπίδης, όπως ενημέρωσε σήμερα η ΠΑΕ Άρης, καθώς ο ισχυρός άνδρας των Κιτρινόμαυρων έχει επαγγελματικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα που δεν θα του δώσουν τη δυνατότητα να ταξιδέψει μαζί με την ομάδα στην Νορβηγία, και μάλιστα σοβαρές επαγγελματικές υποχρεώσεις, αφού θα πραγματοποιήσει μια σειρά από ραντεβού με τους Κινέζους επενδυτές με τους οποίους συνεργάζεται εδώ και περίπου ένα χρόνο. Θα έχουν συνεχόμενα ραντεβού στην Ελλάδα, πολύ σημαντικά όσον αφορά τις επαγγελματικές του δραστηριότητες. Έτσι δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει μαζί με την ομάδα στο Μόλντε, στο μακρινό Μόλντε, όπως έκανε την προηγούμενη εβδομάδα, όπου και βρέθηκε στην Λάρνακα για το παιχνίδι με την ΑΕΛ Μεσού. Και μάλιστα το είδατε κι εσείς μέσα από βίντεο, το είδαμε κι εμείς από κοντά. Πανηγύρισε αρκετά έντονα, και με το δίκιο το εγώ θα πω κιόλας, την πρόκριση της ομάδας στην επόμενη φάση, έστω κι αν ήταν αυτονόητη, έστω κι αν ο αντίπαλος δεν ήταν τόσο μεγάλης δυναμικότητας. Για έναν άνθρωπο ο οποίος ανέλαβε τον Άρη στη Γάμα Εθνική και απέναντι σε χωριά, και δεν το λέω για να υποτιμήσω τα χωριά, όλοι από χωριό είμαστε, είναι σίγουρα σημαντικό να έχει φτάσει στο σημείο να ζει μια ευρωπαϊκή πρόκριση με την ομάδα. Μπαλόμπα με ευνηδία σας. Ωραίος. Λοιπόν, τι έχουμε? Καταρχήν έχουμε ταξίδι Οδύσσια, γιατί δεν έχει τσάρτερ πάλι. Επίσης, να σε διακόψω, έχουμε και τον καλεσμένο μας που είναι σε κρεμότητα. Τον είχαμε πούντος, πει, τον καλέσουμε. 5,5 ώρα θα τον πάρουμε. Τον είχαμε πει 5 και 10. Okay. Το έλεγα, το πάμε λίγο πιο πίσω, γιατί ωραία, ψάχνουμε να βρούμε πώς θα πάμε στην Νορβηγία. Ωραία. Λοιπόν. Όχι, στο καζίνο κατευθείαν. Στο καζίνο κατευθείαν οι προσκλήσεις. Ωραία. Τσάρτερ δεν βρέθηκε τελικά. Mm-hmm. Υπήρχαν δύο επιλογές. Ή να δώσει η ομάδα 120.000 ευρώ
Δηλαδή να μπει μέσα κάνα 100 χιλιάρικα και να πάρει ένα τσάρτερ που υπάρχει από το Μάντσεστερ, να έρθει από το Μάντσεστερ Θεσσαλονίκη και να πάει στο Όσλο. Ναι. Ή αυτό που προσπάθησε να κάνει και αρχικά φαινόταν εφικτό, να πάρει ένα μικρότερο τσάρτερ, να μπει πάλι μέσα, αλλά μιλάμε για 45 χιλιάρικα επιπλέον, οπότε θα το κάλυπτε το κόστος. Το οποίο όμως αυτό δεν γινόταν λειτουργικά να υπάρξει. Για όσοι το ξέρουν, είναι της Astra Airlines το δεύτερο το charter που έχει. Γιατί πάρα πολύ απλά, επειδή είναι μακριά το ταξίδι, γιατί πολλοί συγκρίνουν τα ταξίδια που έγιναν με... πήγε η ΑΕΚ, ας πούμε, θα πάει η ΑΕΚ ή οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Η δεύτερη επιλογή λοιπόν έπρεπε να κατέβει στην Πολωνία για ανεφοδιασμό και μετά να ταξιδέψει για την Νορβηγία. Αλλά πάλι δεν μπορούσε να το κάνει αυτό, γιατί θα συμπλήρωνε ώρες πτήσης και έχει άλλη πτήση. Την Πέμπτη το συγκεκριμένο, την Παρασκευή το συγκεκριμένο τσάρτερ. Και τι φάγαμε με το τσάρτερ λοιπόν. Ενώ αν έπαιρνε στο Τζουκαρίτσκι. Αν μιλούσε στο Τζουκαρίτσκι θα πήγαινε και ο δικός. Θα πηγαίναμε όλοι. Δεν πειράζει, πάμε στη Σερβία μετά. Αλλά εντάξει, θα φάει μια σχετική ταλαιπωρία η ομάδα. Όχι μεγάλη όσον αφορά το πήγαινε. Στο πήγαινε θα πάει στο Όσλο. Από Αθήνα θα πάει στο Όσλο. Θα διανεκτερεύσει το Όσλο και την άλλη μέρα το πρωί θα πάει στο Μόλτε από το Όσλο. Τετάρτη δηλαδή μεσημέρι θα είναι στο Μόλτε. Γιατί δεν παίζουμε καν στο Όσλο, παίζουμε στο Μόλτε. Άλλα 508 χιλιόμετρα από εκεί. Πιο ψηλά δεν μπορούσαμε να κληρωθούμε. Η ταλαιπωρία είναι στην επιστροφή για την ομάδα, αλλά περισσότερο είναι για μας. Θα γυρίσουμε την Κυριακή το πρωί από ό,τι φαίνεται. Ωραία. Τι ωραία. Το τριπλάσιο κόστος είναι το ταξίδιο. Τι να κάνουμε. Με Ευρώπη, φίλε. Τι Ευρώπη, φίλε. Ευρώπη. Αυτά έχει. Δεν έχει αυτά, ρε φίλε. Πας λίγο πιο οργανωμένα. Λίγο πιο συντονισμένα. Δεν πρόλαβες τώρα. Εντάξει, τι να κάνω. Δεν πρόλαβες. Δεν ήταν πολύ σημαντικό. Θα κάνω τρίμπαλο. Μετά θα λέμε, ήταν κουρασμένοι οι παίκτες. Αν φάμε τρίμπαλο, θα φταίει το ότι ήταν κουρασμένοι οι παίκτες. Θα δούμε. Εντάξει. Ναι, αυτό θα είναι. Ας πάει η ομάδα με θετική ενέργεια στην Νορβηγία από αύριο και θα δούμε τι θα γίνει στο παιχνίδι της Πέμπτης κόντρα στη Μόλτε. Εντάξει, θα τραβήξει μια ταλαιπωρία, αλλά είναι από αυτές τις ωραίες ταλαιπωρίες, τις όμορφες ταλαιπωρίες, όταν μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Για να περάσουμε το καλό μετά, η Σερβία ή η Τουρκία, ιδιαίτερα μακριά δεν είναι. Εντάξει, θα είναι πολύ πιο εύκολο το ταξίδι της. Εφόσον ξεπεράσει φυσικά, το επαναλαμβάνουμε, τον πόδιο των Νορβηγών, οι οποίοι χθες κέρδισαν 0-2, αν δεν κάνω λάθος. Στο 82 και στο 86. Κόντρα στη Viking. Από σήμερα στην ουσία ξεκινούν και αυτή την προετοιμασία τους για το παιχνίδι με τον Άρη. Εντάξει, στην ουσία ο Άρης με αυτές τις σκληρώσεις που έχει, νομίζω ότι για το σημείο που βρισκόμαστε, είναι ομάδες που μπορείς να τις παίξεις. Δεν ξέρω αν είναι 50-50 η πρόκριση ή 60-40, αλλά είναι ομάδες που μπορείς να τις παίξεις και μπορείς να προκριθείς. Επομένως, ανοίγει η όρεξη για τους ομίλους και περιμένουμε να δούμε πώς ακριβώς θα κυλήσει το όλο θέμα. Η αρχή πρέπει να γίνει την Πέμπτη στην Νορβηγία και από εκεί και έπειτα θα δούμε αν θα ασχοληθούμε με Σέρβους ή με Τούρκους. Θα το δούμε όταν έρθει ο χρόνος και εφόσον έρθει ο χρόνος αυτός για να το κάνουμε. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν είναι ούτε Άιντραχτ ούτε Μπράγκα να πεις ότι ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά σας. Για εσύ τέλος πάντων να πεις ότι έχω ένα 10-20%. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για να περάσω. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν έχεις αν μη τι άλλο ένα πολύ σημαντικό ποσοστό για να προκριθείς. Είσαι μέσα στο παιχνίδι. Υπάρχει μια τεράστια λοιπόν προοπτική. Πρέπει και το κλαμπ να την αντιμετωπίσει ανάλογα. Εντάξει, θεωρώ ότι στην επόμενη φάση θα υπάρχει τσάρτερ. Ό,τι και να γίνει. Γιατί στη Μαλάτια Σπορ πας με την γραμμή, δεν γίνεται. Λοιπόν, στη Σερβία γίνεται. Πάρε Βελιγράδι πας, οπότε εντάξει, είναι εύκολο. Εντάξει, 6 ώρες με το παιδέτια είναι σιγά. Την ομάδα λέω, ρε φίλε. Α, για την ομάδα. Εμείς πάμε και με βανάκι τουρισμού. Λοιπόν, άρα αυτή είναι η κατάσταση τη δεδομένη χρονική στιγμή. Προβλήματα δεν υπάρχουν ευτυχώς, εκτός αν δεν ξέρω με Λάρσον
Δεν το παρακολούθησα καθόλου. Δεν έχει βγει κάτι. Κανονικά είναι. Μόνο Γιουνές και ο Τζανακάκης παραμένουν ως προβλήματα αυτή τη στιγμή. Ωραία. Επειδή μετά τις 5.30 θα ασχοληθούμε με μια σημαντική συνέντευξη για τον μπάσκετ, να σας πω σε σχέση με τα τηλεοπτικά ότι τα Περινόβα δεν ισχύουν στο βαθμό που αναπαράγονται, ότι ο Άρης φεύγει και πάει στην Νόβα. Ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει ένα ισχυρότατο συμβόλαιο με την ΕΡΤ. Το ότι εξεδήλωσε μια πρόθεση η ΕΡΤ για μείωση 45% είναι μια πρόθεση. Η πρόθεση δεν σημαίνει ούτε επιβολή, ούτε ότι τους κόβει τα λεφτά και δεν μπορεί να τους κόψει τα λεφτά χωρίς τη συνένεσή τους. Άρα ο Άρης την επόμενη σεζόν θα πάρει πάλι 2,2 εκατομμύρια ευρώ, γιατί δεν νομίζω να υπάρχει καμιά ομάδα από τις άλλες 5, γιατί έφυγε και ο Παναθηναϊκός, η οποία θα τον περάσει στην τηλεθέαση ή στα εισιτήρια. Γιατί το 2,2 το λέω με τα διάφορα bonus. 1,990 είναι τα χρήματα που παίρνει ο Άρης, όσα περίπου παίρνει και ο Ατρόμητος, 1,800. Και μετά υπάρχουν συγκεκριμένα bonus. Αυτός που θα βγει πρώτος στα εισιτήρια, αυτός που θα έχει την υψηλότερη τηλεθέαση. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες θα τα έχει ο Άρης. Θα είναι εκτός συναγωνισμού, μάλιστα. Τα δώσετε τα από πριν. Άρα έχει ένα συμβόλαιο 2.200. Αν λοιπόν η Νόβα δεν πάει τουλάχιστον στα 2,5 εκατομμύρια, δεν υπάρχει λόγος να φύγεις. Είναι εγγυημένα τα χρήματα από την ΕΡΤ. Δεν υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή που θα γίνει κάτι εξτερμιστικό, ρε παιδί μου. Καταγγείλει τη σύμβαση, αλλά και γι' αυτό υπάρχουν ρήτρες. Αν καταγγείλει τη σύμβαση, νομίζω πρέπει να σου δώσει μισό χαρτί. Ας σου δώσει μισό χαρτί, άπα να πάρω και δυο μετά από την Νόβα, άπα πάλι στα 2,5. Η Νόβα αυτή τη στιγμή δεν σου τα δίνει τα 2,5. Είναι κοντά στο 1,900 την πρώτη σεζόν με 2 εκατομμύρια. Σου δίνει βέβαια παραπάνω την επόμενη σεζόν. Αλλά την επόμενη σεζόν θα σε ελεύθερο πουλί. Ισχύει. Έτσι. Αυτή είναι και η κατάσταση με τα τηλεοπτικά, για να γνωρίζετε επακριβώς. Ο Ντεμπόκ έρχεται αύριο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Δεν το έχω διασταυρώσει κιόλας. Νομίζω όμως ότι είναι αύριο η έλευσή του. Εμείς είμαστε έτοιμοι να τον υποδεχθούμε. Μπράβο. Και από εκεί και έπειτα υπάρχει η πρόταση αυτή σήμερα στην Las Palmas. Δεν ξέρω αν έφυγε το fax ή όχι. Αλλά αυτή είναι η πρόθεση του Άρη, να καταθέσει νέα πρόταση στην Las Palmas. Γι' αυτό μάλλον σφίξαμε και με τα τσάρτερ και με αυτά. Γιατί πρέπει να φύγει το πρώτο 500, εφόσον που είναι ok. Για μια σε δόσεις αγορά του ποδοσφαιριστή. Και η πρόθεση αυτή θα είναι για μια εβδομάδα. Θα ισχύει. Θα το δούμε στην πράξη. Το πώς θα προχωρήσει και αυτό το θέμα, όπως και όλα τα υπόλοιπα. Ωραία. Πάμε στο break, γιατί μας παίρνουν για τα εισιτήρια μας. Πάμε σιγά σιγά στο διάλειμμα. Πριν πάμε στο break, Βασίλη Καβαδία, να υπενθυμίσουμε ότι μαζί μας είναι ο Γιαννόπουλος. Όσοι έχετε φορτηγό, καλέτε στο 2-3-10-7-51-9-33. 24 ώρες το 24ωρο και το κινητό συνεργείο του Γιαννόπουλου έρχεται για να σας βάλει μπρος. Δικό σου είναι αυτό, Γιώργο Μπεράμια. Γιώργος, τι είναι αυτό εκεί πέρα που πίνεις? Νερό, το οποίο το έχει στον ήλιο νωρίτερα. Ναι, αλλά το έχει στον ήλιο. Μεγάλη επιτυχία, Γιώργο. Το άφησε εκτεθειμένο στον ήλιο. Ωραίο μεταλλικό το μπουκαλάκι σου, okay, δεν λέω. Αλλά ήταν πολύ λάθος αυτό το οποίο έκανε. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Βέβαια, πριν πάμε στο πρώτο διάλειμμα, Βασίλη Καβαδία, δώσουμε λίγο χρόνο ακόμα. Εδώ θα σας μάθουμε και αγγλικά, Γιώργο Μπαϊράμι. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λίμπερο 107,4. All about Harrison Air. Επιστρέφουμε. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. Χρήσαν τον Τσαλτίδη και Νίκο Παπαδόπουλο στα μικρόφωνα. Βασίλη Καβαδία στην ρύθμιση του ήχου. FM και ενώ. Γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Ο φίλος ο 325 ρωτάει για τα τηλεοπτικά, απάντησε νωρίτερα ο Χρύσανθος. Και τι ισχύει με Ανίτα, ή απλώς ήταν παραπληροφόρηση. Δεν υπάρχει Ανίτα. Δεν υπάρχει θέμα Ανίτα, παιδιά. Νομίζω ότι αυτό το ξεκαθαρίσαμε κιόλας από την πρώτη στιγμή που προέκυψε το ζήτημα. Αν είναι να πάρει χαφ ο Άρης, δεν θα πάρει τέτοιο χαφ τουλάχιστον. Με τα χαρακτηριστικά του Ανίτα, δηλαδή κυρίως το ύψος του Ανίτα, ο οποίος είναι πιο κοντός και από μένα. Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο τον καλεσμένο μας. Θα αφήσουμε στην άκρη το ποδόσφαιρο, το οποίο βέβαια είναι στα πάνω του τις τελευταίες ημέρες, με την πρόκριση κόντρα στην ΑΕΛ Μεσού και με τα παιχνίδια κόντρα στην Μόλντε. Βέβαια, τον καλεσμένο μας, με τον οποίο θα μιλήσουμε κυρίως για μπάσκετ, μπορούμε να πάρουμε και μια ποδοσφαιρική γνώμη για το πώς βλέπει ο ίδιος την ομάδα. Ο κύριος Λευτέρης Αρβανίτης, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα σας, κύριε Αρβανίτη. Καλησπέρα σας. Πριν πάμε στα δυσάρεστα, μην κρύβομαστε στο δάχτυλό μας,
μπορούμε να ξεκινήσουμε με κάτι ευχάριστο και έτσι το δικό σας σχόλιο για την ποδοσφαιρική ομάδα μέχρι στιγμής, νομίζω. Ναι, εντάξει, όντως η ποδοσφαιρική ομάδα μας κάνει χαρούμενους και μας δίνει να νιώθουμε ότι κάτι καλό θα συμβεί και φέτος, όπως και πέρσι βέβαια, και ελπίζουμε και πιστεύουμε όλοι να πάνε όλα καλά ώστε η ομάδα να προχωρήσει και στον επόμενο γύρο του Europa League και να φτάσει και στους ομίλους όπως την είχαμε συνηθίσει πριν από κάποια χρόνια. Έχετε όντως η ποδοσφαιρική ομάδα μας δίνει χαρές και ελπίζω να συνεχίσει να μας δίνει σε όλη τη χρονιά. Έχετε εσείς μήπως κάποιον έτσι εύκολο τρόπο μετάβαση στην Νορβηγία, γιατί ο Χρήστος ταλαιπωρείται λίγο εδώ πέρα και ψάχνετε? Πα, όχι, δεν έχω. Είναι πολύ δύσκολο και μακρινό ταξίδι. Όχι, Παναγία μου. Δεν έχω, όχι. Το ψάξα λίγο, η αλήθεια είναι και εγώ, αλλά δεν βρήκα κάτι εύκολο, οπότε θα μείνω Θεσσαλονίκη. Ναι. Και ο τρόπος μετάβασης. Εμείς που πρέπει να πάμε έτσι κι αλλιώς. Εσείς πρέπει να πάτε, δεν το είχατε κανονίσει πιο πριν? Όχι. Μας είχε κανονίσει, υποτίθεται, τσάρτερ η ΠΑΕ, αλλά η ΠΑΕ δεν θα βάλει τσάρτερ και τώρα... Είναι δύσκολο όμως αυτό με το τσάρτερ. Εγώ το περίμενα ότι θα δυσκολευτούν, γιατί είναι η εποχή τέτοια. Δύσκολο να βρεις αεροπλάνο και... Βρήκε, απλά ήταν 120 χιλιάρικα. Εντάξει, δεν βγαίνει με τίποτα. Δεν έβγαινε, ναι. Έμπαινε μέσα η ομάδα 80-90 χιλιάρικα, οπότε επέλεξε να μην το κάνει. Θα μου πει κάποιος άλλος, θα έλεγε, κάντο. Άμα το πληρώνει άλλος, είναι εύκολο να το πεις, κάντο. Αλλά... Και πέσαμε και στη συγκυρία. Αυτό που θα μπορούσε να το κάνεις οικονομικά, δεν μπορούσε λόγω των ορών και των κανόνων ασφαλείας. Και της εποχής. Εσείς τι κάνετε τώρα, να ψάχνετε και δεν βρίσκετε εισιτήρια? Όχι, εισιτήρια βρίσκουμε. Απλά πρέπει να φύγουμε αύριο το πρωί και να γυρίσουμε το Σάββατο το βράδυ. Και να πάμε στην Κοπενχάγη, λέει ο ένας, στο Όσλο, λέει ο άλλος, στη Ρίγα της Λετωνίας. Και πρόσεξε, πρόεδρε, από όλες τις διανυκτερεύσεις δεν έχουμε στη Ρίγα διανυκτερεύσεις. Είναι δυνατόν, σκάνδαλο. Τέλος πάντων, το χαλαρώνω λίγο γιατί θα πάμε στα σοβαρά τώρα. Όσο διάστημα ήμουνα στην Κύπρο, υπήρξε πάρα πολλοί κόσμος και πραγματικά εξεπλάγει με τον κόσμο που ήρθε και με έπιασε για τον μπάσκετ. Γιατί εντάξει, όλοι το ξέρουν ότι εγώ μπορεί να παίζω μπάσκετ, αλλά δεν έχω τρυφίσει τόσο πολύ στο ρεπορτάζ, δεν είναι το αντικείμενό μου, η καθημερινότητά μου. Άλλωστε, στο site έχουμε έναν εξαιρετικό ρεπόρτερ, τον Αντώνη τον Γκάτζιο, που δεν χρειάζεται πραγματικά να ασχολούμαστε καθόλου όλοι οι υπόλοιποι. Και τον παρακολουθώ. Και μου είπανε, κάντε κάτι για τον μπάσκετ. Η απάντηση βέβαια πάντα είναι ότι δεν κάνουν οι δημοσιογράφοι για τον μπάσκετ. Οι παράγοντες κάνουν για τον μπάσκετ, οι παράγοντες παίρνουν αποφάσεις και αυτή τη στιγμή ειδικά υπάρχει μεγαλομέτοχος. Αυτό λίγο να το δώσουμε να το καταλάβει ο κόσμος. Όταν υπάρχει μεγαλομέτοχος και μάλιστα ο κάτοχος του 90%, δεν υπάρχουν πολλές επιλογές εντός εισαγωγικών αντιπολίτευσης με την καλή την έννοια, με τη συνδρομή, με τη βοήθεια, τη πανεβατικότητα, ώστε να τον αναγκάσουμε να κάνει 5 πράγματα. Και αυτό, αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Μπορεί κάποιος, ο ερασιτέχνης, ο Λευτέρης ο Αρβανίτης, ο δημοσιογράφος ο Τσαλτίδης, να κάνουν κάτι προς την πίεση του μεγαλομετόχου για να γίνουν 5 πράγματα? Κοιτάξτε, είναι σημαντικό αυτό που είπατε σχετικά με το ότι υπάρχει μεγαλομέτοχος και μάλιστα με το 90% έτσι πως είναι η νομοθεσία. Όντως, ούτε οι δημοσιογράφοι ούτε ο Λευτέρης Αρβανίτης μπορεί να κάνει κάτι. Κάποια λίγα πράγματα μπορεί να κάνει ο ΑΣ. Και νομίζω ότι έκανε κάποιες κινήσεις, ζήτησε κάποια στοιχεία, δεν ήταν αυτά που έπρεπε. Κακός βέβαια, σημαντικό κομμάτι αυτό. Ο ΑΣ, επειδή βρίσκεται σε μεταβατική αλλαγή διοίκησης ή ανανέωση της υπάρχουσας διοίκησης, δεν βγήκε να μιλήσει. Ο ΝΕΜΕΝ έχει το 10% μόνο, προνομιούχες μετοχές βέβαια, να το θυμόμαστε πάντα αυτό. Ο ΑΣ, που είναι και ο θεματοφύλακας των συμφερόντων του Άρη και αυτός ο οποίος έδωσε το σήμα, το όνομα, τα χρώματα, την ιστορία και όλο αυτό το μεγαλείο που αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης, θα έπρεπε να έχει πλήρη γνώση όλων των στοιχείων των οικονομικών, παρόλο που έχει μόνο το 10%. Γι' αυτό γιατί έχει ευθύνη απέναντι στον νόμο και για τις ζημίες και για τα κέρδη, ακόμα και αν είναι μικρομέτοχος. Όχι στις αποφάσεις, αλλά θα πρέπει να έχει τη γνώση. Θα πρέπει να ξέρει κάθε λεπτομέρεια, κάθε ευρώ, τι ακριβώς γίνεται στην ΚΑΕ Άρης, που δεν δόθηκαν αυτά τα στοιχεία και δεν το είπε ο ΑΣ ακόμα. Φαντάζομαι θα το πει τις επόμενες μέρες.
Επομένως, για να πάμε τώρα λίγο στο ερώτημά σας, όντως δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα, παρά μόνο να πιέζεις ώστε να γίνονται κάποιες κινήσεις. Οι δημοσιογράφοι να πιέσουν γράφοντας κάποιες αλήθειες, γράφονται από μερικούς, από άλλους δεν γράφονται, δεν μπορούν να κάνουν και πολλά πράγματα. Ο Λευτέρης Αρβανίτης και αυτός από μόνος του δεν μπορεί να κάνει σχεδόν τίποτα. Αυτό που μένει να κινηθεί λίγο ΑΣ, πιο θα έλεγα επιθετικά και πιο, πώς να το πω, πιο δυναμικά, όπως πραγματικά πρέπει να λειτουργεί ο ΑΣ και να έχει ένα ρόλο ηγεμονικό, όπως πρέπει να έχει σε όλο τον Άρη και στην ΠΑΕ και στην ΚΑΕ και γενικά σε όλο τον Άρη ο ΑΣ, και όχι ρόλο επαρχιώτικο. Αυτό μόνο. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να γίνει. Θυμόμαστε ότι μετά από εκείνη την Γενική Συνέλευση, περισσότερο κουβέντα που έγινε στο Αλεξάνδριο, είχε δεσμευτεί ο κύριος Γουλιέλμος ότι θα καλέσει και εσάς και τον κύριο Ζιμπέκη, γιατί βγήκατε μπροστά και εκδηλώσατε την πρόθεσή σας να βοηθήσετε, ενώ δεν είστε μέλη της διοίκησης αυτή τη στιγμή. Πιο πολύ για την αγάπη σας την ομάδα. Είχε πει ότι θα σας καλέσει να κάνετε ένα ραντεβού, το οποίο φαντάζομαι ότι δεν έγινε ποτέ και δεν σας κάλεσε και ποτέ, έτσι. Σίγουρα. Πρώτα να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Η πρόταση δική μου ήταν προς τον ΑΣ, σχετικά με το να του δώσω, να δώσω στον ΑΣ Άρης τη δυνατότητα να κάνει κάποιες κινήσεις και να μην φοβάται ότι δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση, δεν υπάρχει μια λύση η οποία θα μπορέσει να τρέξει την ομάδα για κάποιο χρονικό διάστημα, να ρολάρει η ομάδα σε περίπτωση κινδύνου. Ναι. Αυτή ήταν η πρόταση προς τον ΑΣ, να την αξιοποιήσει και να την χρησιμοποιήσει όπως ο ΑΣ θέλει. Από εκεί μετά υπήρχε μια πρόταση από έναν φίλαθλο του Άρη για συνεργασία κτλ. Εμείς δεν το κρύψαμε ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα απολύτως και το έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να συνεργαστούμε για το καλό του Άρη με τον οποιονδήποτε. Έγινε μια τηλεφωνική επικοινωνία την επόμενη μέρα της Γενικής Συνέλευσης. Δεν μπορέσαμε να βρεθούμε γιατί εγώ ήμουν εκτός και γιατί ο κ. Γουλιέλμος έφευγε στην Αθήνα και αυτός για δικαστήρια κτλ. Και μείναμε στο ότι επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη, γιατί εμείς είμαστε μονίμως εδώ πέρα, δεν φεύγουμε, να μας καλούσε για να βρισκόμασταν. Δεν έγινε ποτέ αυτή η κλίση και έχουμε φτάσει ήδη 5 του μηνός Αυγούστου. Μάλιστα. Ναι, αλλά τώρα είμαστε 5 του μηνός Αυγούστου. Η ομάδα δεν ξέρουμε ακριβώς ποιους παίκτες έχει, αν έχει, πόσους έχει, αλλά το κυριότερο δεν ξέρουμε αν μπορεί να πάρει, ή μάλλον να το πω σωστά, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πάρει. Ναι, όντως. Είμαστε 5 Αυγούστου. Το πρωτάθλημα φέτος αρχίζει 28 Σεπτεμβρίου. Πιο νωρίς δηλαδή από τις άλλες φορές. Κανονικά οι σοβαρές ομάδες θα έπρεπε ήδη να έχουν κάνει τουλάχιστον το 50-60% των κινήσεών τους και να μένουν κάποιες κινήσεις για το τέλος, ώστε στις 16, 17, 18 Αυγούστου ξέρω εγώ, να ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδας για μια ομάδα η οποία θέλει να λέγεται μεγάλη και σοβαρή, ώστε να μπει στο πρωτάθλημα με την προετοιμασία που πρέπει, με την οργάνωση που πρέπει και να μπει να παίξει. Τώρα βρισκόμαστε στις 5 του μηνός και αυτή τη στιγμή από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι όλοι το ξέρουμε αυτό, είναι όλο και όλο 4 παιδιά τα οποία έχουν συμβόλαιο για τη νέα χρονιά. Νομίζω είναι ο Φινιώνης, Χριστίδης, Σλαυτσάκης και Βουλγαρόπουλος. Σωστά το λέω. Ναι. Αυτή. Έτσι. Και ο Μποχωρίδης. Τώρα, ο Λευτέρης Μποχωρίδης, ο οποίος αυτός είναι ελεύθερος και αναμένει κάποια πράγματα, ξέρω εγώ, εσείς πώς το βλέπετε. Βλέπετε ότι μπορεί μέσα σε επόμενες 10 μέρες να συμπληρωθεί το ρόστερ έτσι όπως πρέπει, ώστε να ξεκινήσει, όχι και δεν είναι μόνο το ρόστερ των παιχτών, είναι και το staff που θα πρέπει να συμπληρωθεί, γιατί και εκεί μόνο ένα άτομο υπάρχει, ο Σούλης Μαρκούμπλους. Να γίνει όλο αυτό το αγωνιστικό που θέλουμε όλοι να λέγεται ότι είμαστε μεγάλη ομάδα κτλ. Να γίνει μέσα σε 10-11 μέρες και να μπουν σε μια προετοιμασία, να ξεκινήσει προετοιμασία, δεν το βλέπω. Το ερώτημα που δημιουργεί. Δεν το βλέπω να γίνεται γιατί δεν γίνονται και κινήσεις. Και δεν έχει ξεκαθαριστεί, δεν έχει πάρθει μια σημαντική απόφαση που πρέπει να πάρθει αμέσως με το τέλος του πρωταθλήματος. Ή θα πας να παίξεις με απαγόρευση μεταγραφών, ή δεν θα πας να παίξεις με απαγόρευση. Θα λύσεις δηλαδή τις απαγορεύσεις που θα έπρεπε ήδη να το έχει κάνει, ώστε να μπορεί να πάρει όποιο παίκτη θέλει αυτή την εποχή. Πώς θα το κάνει, πρόεδρε, χωρίς λεφτά. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Χωρίς λεφτά, πώς θα το κάνει. Από κάποια επικοινωνιακά τρίκ. Αυτό είναι ευθύνη του μεγαλομετόχου. Γι' αυτό λέγεται μεγαλομέτοχος. Έχει την ευθύνη να βρει τα χρήματα, να βρει τις λύσεις ώστε η ομάδα να προχωρήσει. Το έχω ξαναπεί ότι κανένας δεν του είπε πάρε με το ζόρι την ομάδα. Μόνος του πήγε, ξεπερνώντας μια αριανή διαδικασία η οποία είχε ξεκινήσει μέσα στο ΑΣ με τις Γενικές Συνελεύσεις, θυμάστε τότε,
και ξαφνικά εμφανίστηκε ως μεγαλομέτωπος του Άρη. Δεν το είπε κανείς. Δεν τον παρακάλεσε κανείς, πάρε την ομάδα, ας πούμε, για να μας σώσεις. Μόνος του είπε, εγώ αναλαμβάνω. Από και μετά, ρε φίλε, με πιο σκεπτικό, με πιο κίνητρο, σε ποια βάση επάνω βασίστηκε ο άνθρωπος αυτός να διαχειριστεί τις τύχες του Άρη με τα χρέη που είχε ο Άρης και με τα χρήματα που έλεγε ότι είχε ο ίδιος από πίσω του, δεν το ξέρω. Αλλά όμως έχει την απόλυτη ευθύνη εκείνος. Έπρεπε ήδη να έχει αποφασίσει με μπαν ή χωρίς μπαν. Εντάξει, δεκτό. Πάω με μπαν. Ωραία. Θα κάνω μια ομάδα. Δεν μπορεί να είσαι αναποφάσιστος. Δεν μπορεί να υπάρχει μια διοίκηση. Καλά, η διοίκηση δεν υπάρχει. Βέβαια, να υπάρχει ένας μεγάλος που δεν μπορεί να αποφασίσει γρήγορα. Γι' αυτό υπάρχουν οι παράγοντες και οι διοίκησης, για να παίρνουν αποφάσεις γρήγορες και σωστές ως επιτοπλίστων για να πηγαίνει καλά η ομάδα. Στα επικοινωνιακά τρίκια για τα οποία κάνετε λόγο, κύριε Βανίτη, θα βάζατε ενδεχομένως και αυτή τη συνάντηση που βγήκε προς τα έξω με τον Σανικίτζε. Γιατί εντάξει, πέρα από φωτογραφίες κτλ., δεν φάνηκε να οδηγείτε κάπου το ζήτημα. Νομίζω ότι είναι μια σειρά τέτοιων επικοινωνιακών τρίκ. Πρώτα απ' όλα από τις ανακοίνωσεις των χορηγιών, οι οποίες από ό,τι ξέρω δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι υπογραφές. Άρα ήταν πρόθεση συνεργασίας. Τέλος πάντων, ένα είναι αυτό. Δεύτερον, είναι μια διοίκηση η οποία δεν υπάρχει. Έτσι, δεν συνεδριάζουν, δεν συνεννοούνται, δεν μαζεύονται. Σεβαστοί άνθρωποι, τον μόνο τον κύριο Σακελαρίου γνωρίζω και τον Παπαγεωργίου. Σεβαστοί άνθρωποι, αλλά εφόσον, ρε φίλε, δεν μαζεύεις, τη διοίκηση είναι αυτή. Άρα είναι το δεύτερο επικοινωνιακό τρίκ που χρησιμοποιήθηκε. Και το τρίτο ήταν αυτό με το Σανικίτζε. Δηλαδή, εντάξει, έρχεται ένας άνθρωπος να συζητήσει μαζί σου την πρώτη μέρα. Φεύγει, πάει, κάνει τις διακοπές του, γιατί γι' αυτό ήρθε. Το γυρνάς πίσω, φωνάζει τους δημοσιογράφους μία ώρα πριν. Να κάνουν δημοσιογράφοι τι? Να βγουν φωτογραφίες με το Σανικίτζε, να του δώσει μια φανέλα που την είχε ο Σανικίτζε φανέλα, αυτή φορούσε. Μια φανέλα και ότι θα σου κάνω τεχνικό διευθυντή στον Άρη. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει παίξει Ευρωλίγα και στο μυαλό του έχει να κάνει τον μάνατζερ παικτών. Δηλαδή, τι είναι αυτό? Και αναρωτιέμαι πώς αυτό δεν αναφέρθηκε από όλο το σύνολο των δημοσιογράφων. Δηλαδή, δεν το είπα, φίλε, τι μας φώνησε εδώ πέρα, να βγουν φωτογραφίες με τον Σανικίτζε? Και πού είναι η πρόταση, πού είναι η λύση? Αν δεν έχεις λύση, δηλαδή να φωνάξω τους δημοσιογράφους όλους του Άρη, αλλά να βάλω μια υπογραφή, ρε φίλε, να πω ότι έχω κάνει αυτό, το έχω λύσει αυτό. Και επί της ουσίας, τι είπε ο Σανικίτζε, πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα και δεν θα έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, λέει ότι εντάξει, εγώ δεν είμαι το πρόβλημα, λύσει όλα τα άλλα και εγώ δεν θα είμαι εγώ το πρόβλημα. Δεν είμαι εγώ το πρόβλημα. Αυτό είπε ο Σανικίτζε. Ναι, αλλά για να σας συμπληρώσω λίγο, είναι αυτό που έλεγα και την Τρίτη πριν φύγω για Κύπρο για το ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Μέχρι τώρα έχουμε λόγια, υποσχέσεις, και από ό,τι φαίνεται αυτό κρατάει από πέρσι 27 Αυγούστου που έκανε τη συνέντευξη τύπου ο κύριος Γουλιέλμος. Αυτό γίνεται συνεχώς. Μια έρχεται η κυρία, δεν θυμάμαι πώς λένε, η Αυροσιάδου, και ενώ είναι, ναι, η ΚΑΕ. Ο Καρυπίδης που πήγε στο Λονδίνο δίθεν και την είδε, ας πούμε, γιατί δεν προχώρησε. Και όχι μόνο αυτό. Και γιατί το ένα ήταν αυτό, και το άλλο που βγήκε είναι ότι δημοσιοποιήθηκε το θέμα. Συγγνώμη, την έχει στην πρώτη σειρά του παλέ δίπλα σου. Και τι έκανα, να κλείσουμε τα μάτια? Και πάλι ο τύπος το χειρίστηκε με προσοχή το θέμα. Δεν έγραψε τίποτα, γιατί ακριβώς δεν θέλει να πει τέτοια πράγματα. Ναι, αλλά πρόεδρε, αυτό είναι που μας ανησυχεί. Δεν είναι ότι είμαστε 5 Αυγούστου. Δεν είναι ότι πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Είναι ότι ένα χρόνο δεν γίνεται τίποτα. Και γι' αυτό ζητήσαμε και την άποψή σου. Γιατί πέρα από. Ο καθένας μπορεί να λέει τη γνώμη του, ξέρεις, και την άποψή του, και μάλιστα να είμαστε και στο χώρο. Εσύ είσαι και μέσα στο χώρο. Φυσικά. Το κεφάλι σου είναι στον Τορβά. Ακριβώς. Και αυτό είπα και στην Γενική Συνέλευση, ότι εγώ είμαι υποχρεωμένος απέναντι στον εαυτό μου, στην οικογένειά μου, στον Άρη και στο λαό του Άρη, να είμαι πάντα έτοιμος για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Γιατί έχω βάλει την υπογραφή μου σε μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση υπέρ του Άρη εκείνη την εποχή, που με εκείνη την απόφαση σώθηκε η ομάδα και λειτουργεί έως τώρα, μέχρι το 2019, από το 2012, αν θυμάστε. Έτσι, επομένως, το να έχω την άποψη, φυσικά και την έχω και έχω το δικαίωμα, όπως όλοι οι άνθρωποι, θα τη λέω, χωρίς να φοβάμαι κανέναν, έτσι.
Και αυτό δεν σημαίνει ότι ούτε αντιπολίτευση κάνω, ούτε τίποτα. Ίσα-ίσα είμαι διαθέσιμο να προσφέρω από όπου χρειάζεται ο μεγαλομέτοχος. Αλλά δεν μπορώ και δεν αντέχω άλλο, και εγώ και οι συναριανοί μου, το δούλεμα. Δεν φτάνει τόσο. Και είναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Και είναι, κύριε Αρβανίτη, δηλαδή αξιοσημείωτο πραγματικά το γεγονός ότι και εσείς και άλλοι έχουν βγει και έχουν πει δημόσια, επιφανή μέλη της οικογένειας τώρα, ότι θέλουν να βοηθήσουν να σταθούν σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Αλλά ο κύριος Γουλιέλμος συνεχίζει και επιμένει πλέον σε εκνευριστικό σημείο, θα πω εγώ, περισσότερο δικό μου σχολείο, να πορεύεται μόνος του. Και είναι κάτι το οποίο δημιουργεί πραγματικά πορεία σε πάρα πολύ κόσμο. Το γιατί επιλέγει αυτόν τον δρόμο, όταν στο παρελθόν έχουμε δει ότι με συσπήρωση ο Άρης μπορεί να βρίσκει λύσεις στα προβλήματά του. Αυτό το βλέπω και εγώ, δεν γνωρίζω γιατί το κάνει. Δεν γνωρίζω γιατί το κάνει. Και είναι κάτι που πρέπει να ερωτηθεί ο ίδιος σε αυτό, αν φυσικά βγει να μιλήσει ξανά. Ναι. Αλλά τι να σας πω, δεν και εγώ πραγματικά απορώ. Όταν μιλάς για ενότητα και τα λοιπά, πρέπει να την εννοείς κιόλας. Για το Θεαθήνε και να είχαμε να λέγαμε, τα έχουμε ζήσει αυτά στον Άρη και τα έχουμε βιώσει και τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και από τώρα... και μετά ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του, παιδιά, από εδώ και πέρα. Και ο μεγαλομέτοχος και οι συνεργάτες του... Βλέπετε να τον απασχολεί. Εγώ δεν βλέπω να τον απασχολεί. Ναι. Δεν βλέπω να τον απασχολεί. 27 Αυγούστου, είπε Νοέμβριο. Ο Νοέμβριος έγινε Μάρτιος. Ο Μάρτιος Ιούνιος. Ο Ιούνιος έχει φτάσει Αύγουστος. Δεν βλέπω να τα απασχολεί, πρόεδρε. Συγγνώμη κιόλας. Περισσότερο ασχολούμαστε όλοι εμείς. Και εγώ τελευταίος, το παραδέχομαι. Δεν βλέπω κάποια κίνηση. Δεν βλέπω κάποια κίνηση. Οκ, τη μέρα πριν τη Γενική Συνέλευση ανακοινώθηκε ο Μαρκόπουλος. Πολύ ωραία. Τι έχει γίνει από τότε? Τίποτα. Απολύτως. Τι θα γίνει, κύριε Γαουγέννη, με τα μπαν? Θα τα δείτε, δεν χρειάζεται να στα λέμε. Πολύ ωραία. Περνάει ένας χρόνος με τα μπαν. Φεύγουν οι μισοί παίκτες. Δεν μπορείς να πάρεις άλλο παίκτη. Γίνονται περισσότερα τα μπαν. Βγαίνει ο Τζέκινς, λέει δεν τήρησε το διακανονισμό. Βγαίνει ο Μπελ, λέει δεν τήρησε το διακανονισμό, θα πάω στη FIBA. Και ρωτάω εγώ, είναι δυνατόν να ζητά, εδώ είναι η ευθύνη, νομίζω, τη Γενική Συνέλευση γενικότερα. Δεν επιτρέπεται να φύγεις από το χώρο της Γενικής Συνέλευσης από τη στιγμή που έχεις υποσχεθεί να μας δείξεις τα στοιχεία, γιατί έχει βγάλει μια ανακοίνωση πριν 4-5 μήνες και λέει έχω δώσει 1,5 εκατομμύριο και θα σας δείξω στη Γενική Συνέλευση τα στοιχεία. Και έρχεται στη Γενική Συνέλευση, στο εξωτερικό είμαι και τα διαβάζω, αν κάνω κάποιο λάθος διορθώστε με, και λέει δεν θα τα δείξω τα στοιχεία εδώ, θα τα δώσω στον ερασιτέχνη μόνο. Okay, την άλλη εβδομάδα Γενική Συνέλευση Ερασιτέχνης. Έδωσε τα στοιχεία στον ερασιτέχνη? Δεν τα έδωσα τα στοιχεία, γιατί δεν υπέγραψαν ρήτρα εμπιστευτικότητας. Κοροϊδευόμαστε. Με αυτό είπα, Χρυσανθέτη, αρχικά, ότι δεν υπάρχει ρήτρα εμπιστευτικότητας απέναντι στον μεγαλομέτοχο. Στον μέτοχο, στον μικρομέτοχο, τον ΑΣ. Δεν υπάρχει αυτό. Πρέπει να είναι ενήμερος, πρέπει να ξέρει τα πάντα. Δεν υπάρχει αυτό, είναι κοροϊδία. Δεν είναι γελίο, να το λέμε ακόμα, γιατί δικηγόρος πήγε να πάρει τα στοιχεία για τον ΑΣ. Η δικηγόρος τα ανέλησε. Ξέρουμε το τι πρέπει να γίνει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι, ξέρετε ποιο είναι το κακό? Ψέματα. Το ξέρετε είναι κοροϊδία, αυτό είπα. Δεν αντέχουμε άλλο το δούλεμα. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Δυστυχώς στην Ελλάδα, αν έχεις θέμα με τον ιδιοκτήτη, την πληρώνει ο σύλλογος. Είναι τέτοιοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί στην Ελλάδα που δεν. Δηλαδή, κάνει κακό ο Καρυπίδης και θες να τον διώξεις. Δεν μπορείς να τον διώξεις χωρίς να πλήξεις τον σύλλογο. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Έχει πρόβλημα το νομικό πλαίσιο στο οποίο κινούνται οι αθλητικές. Δηλαδή, οι τρόποι που σου δίνει για να τον ελέγξεις είναι τρόποι ελέγχου και επιβολής ποινών στην ομάδα. Γι' αυτό ακούω πολλές φορές τον κόσμο που λέει γιατί δεν κάνετε, γιατί δεν τον ελέγχετε, γιατί δεν κάνετε κάτι νομικά, γιατί θα την πληρώσει και η ομάδα μαζί. Και το ξέρουν αυτό οι νομικοί του ερασιτέχνη προφανώς. Όχι προφανώς, το ξέρουν σίγουρα. Κοιτάξτε, αυτό που θα κάνει ο ερασιτέχνης και το έχει ανακοινώσει κιόλας είναι ότι θα ζητήσει εκ νέου τα στοιχεία και αν δεν γίνει αυτό θα ζητήσει Γενική Συνέλευση των Μετόχων όπου εκεί να ενημερωθεί. Αυτό βέβαια είναι χρονοβόρο. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το ένα ζήτημα.
αν και εκεί δεν δοθούν τα στοιχεία, τότε θα πρέπει να, με διοικητική απόφαση δικαστήριο να τα ζητήσει. Δεν πιστεύω ότι θα φτάσει σε αυτό το σημείο, αλλά όμως αυτός ο δρόμος είναι χρονοβόρος και χάνουμε χρόνο. Γενικά εγώ πιστεύω, και το έλεγα τότε και σε όλους τους μεγαλομετόχους, και στον Λάσκαρη αλλά και στον πρόεδρο του ΑΣ κτλ, ότι πρέπει να βρίσκονται λύσεις αριανίδικες. Να μπορούμε να συνεννοούμαστε αριανίδικα. Σαν Άρης, να μιλάμε και να συνεννοούμαστε, να μιλάμε αντρικά. Αυτό είναι. Αλλά δυστυχώς δεν μιλάμε αντρικά. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή αριανίδικες λύσεις. Να βγούμε και να, να πούμε καθαρές κουβέντες. Και δεν χρειάζεται να τις μάθει και κανείς και δεν χρειάζεται να τις μάθει και ο κόσμος. Εγώ, κύριε Βανίτη, θα σταθώ περισσότερο σε αυτό που είπατε στο ξεκίνημα της τοποθέτησής σας, ότι η ερασιτέχνη πρέπει να ενεργοποιηθεί περισσότερο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω αν έχετε μιλήσει με τους ανθρώπους του ΑΣ και αν έχει πέσει ενδεχομένως τραπέζι το σενάριο να μπείτε ως εκπρόσωπος του ΑΣ στην ΚΑΕ. Έχει συζητηθεί αυτό. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Ναι. Ένα είναι αυτό. Επαναλαμβάνω, ΑΣ καθυστερημένα μένα, αλλά έκανε όποιες κινήσεις μπορούσε να κάνει. Ναι. Μπορεί να κάνει κι άλλες. Συγκυριακά όμως έτυχε να είναι η αλλαγή, η ανανέωση της διοίκησης και τα λοιπά, η οποία καθυστερεί λίγο και χάθηκε λίγο παραπάνω χρόνος. Κάνει κάποιες κινήσεις και πιστεύω θα φτάσει μέχρι το τέλος. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω, στη Γενική Συνέλευση μπροστά σε όλο τον κόσμο, πρότεινα στον κύριο Ψηφίδη αυτό που πρότεινα, έτσι, ότι μην φοβάσαι, υπάρχει εναλλακτική λύση, υπάρχουν έτοιμα πράγματα τα οποία είναι για να ρολάρει η ομάδα σε περίπτωση κινδύνου, σε περίπτωση που δεν μπορεί ο μεγαλομέτωχος να τη λειτουργήσει. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να ενεργοποιηθεί. Όλα αυτά θα αξιοποιηθούν και θα γίνει η δουλειά που πρέπει να γίνει. Πρέπει να ενεργοποιηθεί αυτή η εναλλακτική λύση, κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτό μας δείχνει ο χρόνος που πέρασε όλο αυτό το χρονικό διάστημα που περιμένουμε τις λύσεις και δεν τις βλέπουμε. Τέλος πάντων. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Υπομονή. Για ό,τι νεότερο θα είμαστε εδώ στη διάθεσή σας για να ενημερώνουμε πάντα τον κόσμο. Ελπίζουμε να γυρίσουμε από την. Να γυρίσετε μόνο, δεν θα πάω εγώ. Ναι. Από την Νορβηγία με την. Αν θέλετε, καλό αποτέλεσμα. Αν θέλετε, Βεργίνα Θέατρο, στο Ρίτζι Καζίνο, σας περιμένει το τραπεζάκι σας στη μεγαλύτερη οθόνη της πόλης, την Πέμπτη, το All About Aris και το Λίμπερο. Θα είναι σε συνεργασία με το καζίνο εκεί. Πολύ. Αν θέλετε, πολύ ευχαρίστω να το παρακολουθήσετε με άνεση και μπυρίτσα έχουμε. Αν και. Βλέπω πιο βαριά ποτά να αρχίζετε με αυτή την κατάσταση στην ΚΑΕ. Δεν φτάνει η πύρα. Αλλά τι να κάνουμε, να ξεχαστούμε λίγο με το ποδόσφαιρο. Τι να κάνουμε, όντως. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Βανίτη. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον. Τον τίτλο τον έδωσε, έτσι. Δεν μπορούμε άλλο, κοροϊδία. Εντάξει, ναι. Νομίζω ότι είναι καλό να ακούγονται τέτοιες απόψεις. Δεν είναι άποψη. Νομίζω ότι πραγματικότητα και όλο αυτό που εκφράζει ο Λευτέρης Αρβανίτης για την κατάσταση του μπασκετικού Άρη. Και τώρα αυτό το θέμα, για παράδειγμα, που το ρωτήσαμε και με τον Σανικίτζε, ήταν λίγο κοροϊδία τώρα το πώς στήθηκε και προσπάθησε η διοίκηση να προβάλλει το συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ δεν υπάρχει καν συμφωνία, έτσι. Και ήταν εντάσσεται μέσω πλαίσιο αυτών των επικοινωνιακών τρίκ που κάνει αυτή τη στιγμή ο κύριος Γουλιέλμος όσον αφορά τον μπασκετικό Άρη. Σιγά σιγά στο δεύτερο break ξεφύγαμε και λίγο, αλλά νομίζω άγγιζε τον κόπο λόγω των όσων ακούσαμε από τον Λευτέρη Αρβανίτη όσον αφορά τον μπασκετικό Άρη. Θα πάμε στο διάλειμμα τώρα με τη βοήθεια του Βασίλη Καβαδέα, του Δημήτρη Μπαλόμπα, δεν ξέρω. Λοιπόν, και μόλις επιστρέψουμε θα συνεχίσουμε με ποδόσφαιρο. Ό,τι νεότερο υπάρχει, με τις δικές σας τηλεφωνικές γραμμές, πώς σχολιάζετε, πώς περιμένετε το μάτς της Πέμπτης, πώς ζητάτε την ομάδα την περασμένη Πέμπτη, γιατί λείπαμε κιόλας και δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε, και ό,τι άλλο φυσικά υπάρχει στην επικαιρότητα. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο με την δεύτερη ώρα. Λίμπερο 107,4, επιστρέφουμε All About Aris On Air. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7 παρα 10. Θα κλείσουμε λίγο νωρίτερα γιατί στις 7 θα συνδεθούμε με την Ντούμπα για τη συνέντευξη τύπου του Άγιαξ. Έφερες ρε σκύλε ήδη. Α, βρήκες. Έλα ρε Βασίλη Καβαδία, είσαι πολύ μπροστά. Αθόρυβος, πότε κατέβηκες κάτω από τα γυρίζω δυνατός. Μπράβο λαράκι μου, ωραίος, εντάξει. Δεν έχει τέτοια στην Κύπρο φίλο. Σου έχω κι εγώ μετά κάτι, να ξέρεις. Παπαδόπουλος δεν γύρισε με άδεια χέρια από την Κύπρο φίλε. Έφερε εδώ πέρα γλυκίσματα, παραδοσιακά κυπριακά από τον τόπο του. Εντάξει, λοιπόν, 2-3-10-2-7 και 3 οκτάρια. Μια εβδομάδα είχαμε να τα πούμε, ελάτε λοιπόν να τα συζητήσουμε τώρα. Για έλεμε σου, για μόλντε, για μπάσκετ, για μεταγραφές, για ντεμπόκ, για ό,τι θέλετε εσείς.
Έχουμε ένα μισάωρο μπροστά μας να τα συζητήσουμε παρέα, εδώ με ανοιχτές τις γραμμές. 2-3-10-287 και 3-8. Μηνυματικά FM και ενώ το μήνυμά σας στο 5-45-26. Καλείτε στο 2-3-10-287 και 3-8. Δίνετε ονοματεπώνυμο και κερδίζετε μια διπλή πρόσκληση για το Regency Casino την ερχόμενη Πέμπτη για να δείτε στο θέατρο Βεργίνα την αναμέτρηση Μόλντε Άρης με απεριόριστη μπύρα παρακαλώ και λαχνό για τις κληρώσεις στο ημίχρονο του αγώνα με τους Νορβηγούς. Αύριο αναχωρεί ο ποδοσφαιρικός Άρης για την Νορβηγία. Ένα κουραστικό ταξίδι είναι η αλήθεια. Έτσι όπως προγραμματίστηκε με την ομάδα να διανυκτερεύει στο Όσλο, να πηγαίνει Τετάρτη στο Μόλντε και να γυρίσει πότε Παρασκευή Σάββατο, χωρίς να σας πω ότι θα γυρίσει η αποστολή. Δεν είναι και το πιο εύκολο ταξίδι, όπως και να το κάνουμε. Ειδικά στην περίοδο που διανύουμε, ενώ η Κύπρος, ρε φίλε, τι ήταν, έμπαινε στο αεροπλάνο, ούτε σε 2 ώρες ήσουν στη Λάρνακα. Εγώ, ας πούμε, το έκανα όταν πήγα 1 ώρα και 35 λεπτά. Ο πιλότος βιαζόταν. Ναι. Στην επιστροφή το κάνα 1 ώρα και 45. Και είχε καθυστέρηση κιόλας. Ταξίδεψε με μια εταιρεία, δεν θα πω το όνομά της, στον αέρα, εντάξει, γιατί είμαι κύριος, με την οποία δεν θα ταξιδέψω ξανά. Δεν θα προσπαθήσω να τα αποφύγω. Γιατί με ταλαιπώρησαν πάρα πολύ χθες, είναι η αλήθεια, μέχρι να έρθουμε στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι και τη στιγμή που πήρε τη βαλίτσα μου στο χέρι. Που και σε αυτό αργήσανε. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν είναι αυτή το αεροδρόμιο ή ο χαμός που γίνεται στο αεροδρόμιο γενικότερα. Το φετινό καλοκαίρι, πάρα πολλοί κόσμος Βασίλη Καβαδία είναι η αλήθεια. Αλλά σας άκουγα τόσο καιρό, μου λέγατε έχει ζέστη στη Θεσσαλονίκη, έχει καύσωνα στη Θεσσαλονίκη. Έχω έρθει εδώ πέρα, φίλε, από χθες και είναι άνοιξη σε σχέση με αυτό που ζούσαμε στην Κύπρο τις προηγούμενες μέρες. Που δεν μπορούσε να κάτσεις το μεσημέρι λίγο έξω. Και έλειωνες από πάνω μέχρι κάτω. Και με τη ζέστη και με την υγρασία που είχε. Αλλά εσύ μόνο να γκρινιάζεις, ξέρετε. Έχει ζέστη, λέει, λίγο παραπάνω. Εντάξει, λέει, φίλε, εντάξει. Φαγωθήκατε, είχε λίγο ζέστη παραπάνω. Αλλά στην Κύπρο, δηλαδή, τι γίνεται. Λοιπόν, καλά ήταν όμως, εντάξει, πέρα από όλα τα άλλα. Καλά ήταν. Και το ταξίδι και το παιχνίδι και η πρόκριση που ήρθε. Η εμφάνιση δεν ήταν η αλήθεια αυτή που θα θέλαμε. Όχι ότι ο Άρης ήταν κακός, αλλά δεν ήταν και καλός, είναι η αλήθεια. Στο μάτς της περασμένης Πέμπτης με την ΑΕΛ Μεσού και σίγουρα αν θέλει να ελπίζει σε πρόκριση κόντρα στη Μόλντε, θα πρέπει να παρουσιάσει μια πολύ καλύτερη εικόνα από αυτή που είχε την περασμένη Πέμπτη κόντρα στην ΑΕΛ Μεσού, κυρίως όσον αφορά το τακτικό του κομμάτι. Στο ότι πάλι ο Άρης δεν απειλήσε πάρα πολύ, είναι η αλήθεια, στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Δημιούργησε πάρα πολλές φάσεις και όταν του έδωσε χώρους η ΑΕΛ Μεσού για να τελειώσει το παιχνίδι σε κόντρα, δεν το έκανε. Εκεί θέλει λίγο βελτίωση και σίγουρα να προσέξει στο ανασταλτικό κομμάτι, διότι η Νορβηγία, ναι, μεν ο Άρης έχει παρουσιάσει μια πολύ καλή εικόνα μέχρι στιγμής, θα πάμε στο φύλλο τώρα, στο ανασταλτικό του κομμάτι, δεν έχει δεχθεί γκολ. Στο δεύτερο μάτς, φυσιολογικό νομίζω ήταν μέχρι ένα σημείο να δεχθεί και φάσεις. Αλλά η Νορβηγία μεσοεπιθετικά είναι αρκετά καλά, αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες. Βάζω ανατελεία, πάμε στον πρώτο φύλλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Δεν κάναμε φάσεις κάτω διότι το κέντρο μας ήταν πάρα πολύ αργό. Μπορεί να μεν ο Μπάσα να ήταν αποτελεσματικό στα κοψίματα, αλλά ήταν αργός. Ο Μπάσα προώθησε περισσότερο παιχνίδι από το Ματίγια. Ο Ματί κατάφτυξε, κουράστηκε να πούμε, δεν έχει το Σιώπη δίπλα, έχει τον Μπάσα δίπλα. Ο Σιώπης είδε πως φαίνεται. Γι' αυτό περιμένεις τώρα να μπει ο Σάσα και να σου δώσει ταχύτητα στον άξονα, την οποία δεν έχεις. Δεν έχει. Δεν έχεις. Είσαι αργός, είσαι πολύ αργός. Εκεί πέρα είναι όλο το κλειδί. Ναι. Και αυτός είναι αργός, να πούμε. Αν και στο ανοιχτό γήπεδο πιο καλός, δεν ξέρω. Κοίταξε, εκεί τώρα αυτή η ομάδα, φίλε, δεν παίζεται με αυτό το σύστημα που παίξαμε με την Κυπριακή. Για μένα πρέπει να παίξει και ο Σάσα μέσα. Με τρεις να παίξει στο κέντρο. Με τη Μόλντε λες εσύ τώρα. Ναι, με τη Μόλντε λέω. Δεν το συζητάω καν. Από το ξεκίνημα δηλαδή λες εσύ να παίξεις με τρεις. Από το ξεκίνημα, ναι, θα κρατήσεις το Φετβατζίδι έξω, κάτι παιδιούς έξω εσύ. Ναι. Θα βάλεις κορυφή τον Ιγυριανό, δεξιά αριστερά τον Λάρσον μαζί με τον Δικινή και θα παίξεις με τρεις. Θα βοηθήσεις και το Ματί για να φανεί παραπάνω λίγο. Ναι. Θα τον έχεις πιο ξεκούραστο. Ναι. Και ο Σάστα και ο Μπάσα θα πάρουν το κέντρο. Και οι δύο. Δεν ξέρω.
Δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορεί να την παίξει. Δεν είναι κακό το σκεπτικό σου, να ξέρεις. Η μόνη μου ένσταση έχει να κάνει με το ότι το 4-3-3 δουλεύεται περισσότερο ως φύναμε στις προπονήσεις όλο αυτό το διάστημα. Και δεν δίνει τόσο μεγάλη βάση Παντελίδης όσο δίνει στο 4-2-3-1. Δηλαδή το πάει σιγά σιγά. Τον είδαμε να το χρησιμοποιεί λίγο στη Λάρνακα την περασμένη Πέμπτη. Αλλά ναι, δεν ξέρω αν είναι ακόμα σε φάση ομάδα τακτικά να ξεκινήσει με 4-3-3. Κοίταξε, αφού λέμε ότι αυτή η ομάδα είναι καλή μεσοεπιθετικά, πρέπει και εσύ λίγο να φλάξεις. Ενδιαφέρον για μένα θα έχει να δούμε οι Σέρβοι που τους πήραν 0-0 εκεί, ναι, με τι σύστημα τους παίξανε. Πώς τους παίξανε οι Σέρβοι, 0-0. Πρόσεξε, 0-0 ήρθε εκείνο το παιχνίδι. Επειδή μίλησα με άνθρωπο που το είδε, μου είπε ότι το σκορ έπαιρναν τα 5-0 από τις ευκαιρίες που έχασε Μόλτε. Όπα, δεν είχε σήμα ο φίλος. Να ξαναπάρει όμως, γιατί κάναμε ωραία ποδοσφαιρική κουβεντούλα. Και να τη συνεχίσουμε. Έχουμε άλλον φίλε. 2-3-10-2-87 και 3 οχτάρια λοιπόν. Εδώ είμαστε ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές μέχρι και τις 7 παρα 10 που θα πάμε μαζί. Θα κλείσουμε, επαναλαμβάνω, λίγο νωρίτερα, καθώς υπάρχει συνέντευξη τύπου του Άγιαξ. Και θα συνδεθούμε με το γήπεδο της Τούμπας και την αγάπη Γαβριλίδου. Αύριο είπαμε έρχεται ο Ντεμποκ στη Θεσσαλονίκη. Ο Λόρενς Ντεμποκ. Ο Βέλγος αριστερός μπακ που θα αγωνίσει ο Νάρη με τη μορφή δανεισμού από τη Λίτς την επόμενη σεζόν. Τι έγινε, Βασίλη, τι με κοιτάς έτσι? Εντάξει. Καλά, ναι, δεν είναι πολύ μακριά. Δίπλα είναι Ολλανδία, Βέλγιο. Οκ, okay, εντάξει. Απλά επειδή θα έχει τους Ολλανδούς μετά του Άγιαξ, κατάλαβες γι' αυτό. Παρασυρθήκαμε. Εντάξει, τώρα με τον Ντεμποκ δεν ξέρω κατά πόσο θα υπολογίζεται για το δεύτερο παιχνίδι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής με τη Μόλντε. Δύσκολο το κόβο, όχι απίθανο. Δεν ξέρω αν μπορεί να διδοληθεί κιόλας. Πρέπει να το δούμε λίγο αυτό. Πάντως ο Άρης με τον παίχτη αυτόν καλύπτει το αριστερό άκρο της άμυνάς του με έναν αμυντικογενή μπακ όπως είναι ο Ντεμποκ. Και εδώ υπάρχει εξήγηση. Ο Άρης στο θέμα του αριστερού μπακ που θα έπαιρνε και κατέληξε τελικά στο Λόρενς Ντεμποκ, είχε να διαλέξει ανάμεσα σε δύο δρόμους. Για να το πάμε λίγο πιο, να βαθύνουμε λίγο στο πιο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Ότι έχω έναν επιθετικογενή μπακ από τη δεξιά πλευρά. Τι θέλω από την αριστερή? Θέλω ακόμα ένα επιθετικογενή ή θέλω ένα πιο αμυντικογενή για να κρατάω την ισορροπία? Δηλαδή να δίνω την ευκαιρία στον ένα να ανεβαίνει περισσότερο και να μείνει ο άλλος πίσω με το στόπερ και να έχω μια τριάδα, ας πούμε, στο ανασταλτικό κομμάτι. Διάλεξε αυτό το δρόμο. Το να πάει δηλαδή περισσότερο στην ισορροπία. Και το ένα έχει θετικά και το άλλο έχει θετικά. Και το ένα έχει αρνητικά και το άλλο έχει αρνητικά. Ο Άρης παίρνει ένα παίχτη ο οποίος είναι καλύτερο σίγουρα στο ανασταλτικό κομμάτι. Δεν λέω ότι δεν θα βοηθήσει επιθετικά. Απλά το φόρτε του, να το πω έτσι λίγο πιο απλά, είναι η άμυνα. Και είναι και ένας παίκτης ο οποίος παρά το 1,80, 1,79-1,80 κάπου εκεί είναι, μπορεί να αγωνιστεί και στο κέντρο της άμυνας. Άρα έχεις και μια εναλλακτική εκεί πέρα. Όπου έχεις παίκτες βέβαια αυτή τη στιγμή, 4 για την ώρα στο ρόστερ σου. Θα έρθει αύριο στη Θεσσαλονίκη, θα περάσει από εξετάσεις και αυτός, θα υπογράψει και θα ανακοινωθεί. Αρκεί να μην έρθει Βασίλη Καβαδία την ώρα της εκπομπής, γιατί ο Νίκος Παπαδόπουλος θα πρέπει να πάει και στο αεροδρόμιο και να είναι και εδώ πέρα. Δεν μπορώ να βρεθώ σε δύο μέρη ταυτόχρονα. Δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Θα πρέπει λίγο να βοηθήσει ο Ντεμποκ και να έρθει νωρίς στην Θεσσαλονίκη για να πάμε και στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Να τον υποδεχθούμε, να κάνουμε καμιά δήλωση, να βγούμε τις καθιερωμένες φωτογραφίες που βγαίνουμε. Εντάξει, πολύ ψηλό θα τον κόβω αυτό, δεν θα εκτεθούμε. Καλά είναι, εντάξει, τι φίλε, 72 είμαι εγώ. 1,79 είναι αυτό. Πόσο να κάνει μεγάλη διαφορά. Εντάξει. Λοιπόν, άρα περιμένουμε αύριο και τον Ντεμποκ στην Θεσσαλονίκη. Θα πάμε σιγά σιγά στο τελευταίο break. Μόλις γυρίσουμε θα έχουμε φυσικά ανοιχτές τις τηλεφωνικές γραμμές. Θα μιλήσουμε λίγο για Παρτιζάν Μαλάτια Σπορ. 2-3 στοιχεία για τους πιθανούς αντιπάλους του Άρη στα play-off εφόσον περάσει την Μόλντε. Μπορείτε βέβαια και τα διαβάζετε και από νωρίς το μεσημέρι στο All About Άρη στα αφιερώματα που έχουμε κάνει και για τους Σέρβους αλλά και για τον τουρκικό σύλλογο. Λίμπερα 107,4 All About Άρη on air. Μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου. FM και ενώ τα μηνύματά στο 54526, ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές 2-3-10-287-3-8. Καλείτε στο ίδιο νούμερο. Είναι το ονοματεπώνυμό σας και έτσι μπάτε μια ωραία διπλή πρόσκληση για Regency Casino και έδωσα Βεργίνα για το βράδυ της Πέμπτης για να παρακολουθήσετε το Molde Aris με απεριόριστη μπύρα και λαχνό για τις κληρώσεις το ημίχρονο. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα.
Χαίρετε. Χαίρετε. Μας ακούτε? Γεια σας. Να ξανακαλέσει ο φίλος. Δεν έχει καλό σήμα. Αυτό διαπιστώνω. Μπορεί να είναι καθοδόν. Δεν βοηθάει. Είναι η αλήθεια αυτό. Στις επικοινωνίες. Βασίλη Καβαδία, ανοιχτές όπως και να έχει παραμένουν οι γραμμές για να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, για LMSU, για Μόλντε, για ό,τι θέλετε εσείς. Πάμε στον επόμενο φίλο. Χαίρετε. Χαίρετε, έπεσε η γραμμή. Ωπα, νάτος. Καλά, σε κατάλαβα. Λοιπόν, κάναμε την ανάλυση και είπαμε έτσι, ότι θα τους παίξεις διαφορετικά. Η άλλη σου επιλογή, ναι, η δεύτερη κατά με και η πιο πιθανή, είναι να παίξεις όπως έπαιξες στο Χαριλάου με την κυπριακή ομάδα. Δηλαδή με τόσο μέσα, αναγκαστικός να μαρκάρει, σκυλή εκεί, θα το τραβήξεις λίγο πιο πίσω. Ναι. Στις άκρες θα βάλεις ποιος είναι πιο έτοιμος. Ποιος είναι πιο έτοιμος, ρε παιδί μου, είναι ο Λάρσον πιο έτοιμος από το Φετφαντζίδη. Με άλλα εκεί θα τέτοιο μαζί με τον Τικινή και κορυφή θα έχεις τον Ιντέγε. Αναγκαστικά έτσι θα παίξεις, δεν έχεις άλλη επιλογή για μένα. Μπορείς... Ο Τόνσο είναι μέσα, αν θα κάνει τη συνταγή που έκανε, που έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι με την κυπριακή ομάδα. Πρόσεξε με όμως κάτι, εκείνο το παιχνίδι ήταν στην έδρα σου. Ναι. Ένα βασικό. Θα φτύσει κοντά, θα τραβήξει τον Τόνσο λίγο πιο πίσω. Μπορείς να κάνεις το άλλο. Δεν είναι απαραίτητο να έχεις τον Τόνσο. Μπορείς να κατεβάσεις την ίδια δεκάδα που είχε στην, ναι, περασμένη Πέμπτη. Που έπαιξες εκεί. Και θα σου το εξηγήσω. Δηλαδή με τον Τικινή στο 10 και θα σου εξηγήσω το λόγο. Ο Τικινή δίνει στον άξονα σου την ταχύτητα που δεν έχεις με τον Μπάσα και τον Ματέγια, κυρίως στο ανασταλτικό κομμάτι και με τις επιστροφές του στο να βοηθάει στα μαρκαρίσματα. Okay. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Ο Λάρσον επίσης βοηθάει ανασταλτικά. Πολύ ευάλωτοι ήμασταν όμως εκεί κάτω, ρε παιδί μου, έτσι όπως παίξαμε. Δεν ξέρω γιατί. Να σου πω κάτι. Ήταν... εδώ πέρα δεν μας απειλήσαν. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι ο Τόνσο μαρκάρι. Μπορεί να μην είναι καλό στο άλλο κομμάτι. Μαρκάρι. Αλλά σου... το... και μάρκαρι. Μαρκάρι. Εγώ δεν το αρνούμαι αυτό και, είχε, και προσπάθησε πολύ σε αυτό το κομμάτι στο πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΛ. Αλλά εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Χωρίς να έχω διάθεση να τον αδικήσω, γιατί και με το Χρήσανθο την προηγούμενη εβδομάδα δεν ξέρω αν και μιλούσαμε για αυτό το θέμα. Ο Τόνσο στο επιθετικό κομμάτι δεν βοηθάει ακόμα. Όχι, δεν βοηθάει ακόμα. Δεν βοηθάει. Τώρα αλήθεια. Λέμε, ναι, δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει. Μπορεί να πιέζει, okay, όταν είσαι στη θέση άμυνας, το καταλαβαίνω. Σίγουρα σημαντικό, γιατί στο σύγχρονο ποδόσφαιρο όλοι μαρκάρουν πλέον. Εντάξει, η άμυνα ξεκινάει από τον επιθετικό σου. Αλλά πρέπει να κοιτάμε και το άλλο κομμάτι πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο Τικινή στον άξονα σου δίνει έναν επιπλέον παίχτη που πατάει περιοχή, σαν ψευτοφόρ, δεύτερος επιθετικός πίσω από τον Ιντέγε, και σου δίνει και ταχύτητα. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ το μόνο που ήθελα να πω για να κλείσω τη γραμμή, ναι, και να πάρει και κανένα άλλο παιδί, θα ήθελα να, αν μπορούσα να έβλεπα, ρε παιδί μου, θα το έχουν δει σίγουρα στον Άρη τώρα, τι να εγώ, να το βλέπα. Πώς τους παίξαν οι Σέρβοι εκεί που πήραν 0-0. Σου λέω, άνθρωπος που είδε το παιχνίδι μου είπε ότι έπρεπε να είναι 5-0. Α, κατά λάθος δηλαδή βγήκε το 0-0. Άστο, ναι, δεν ήταν. Οπότε δεν είναι κριτήριο να δούμε πώς έπαιξε, αφού το λες έτσι, άστο. Κοίτα. Λέω πώς έπαιξε ταμπούρι πίσω, ρε παιδί μου, μένα μπροστά, περισσότερο στο κέντρο. Και λέω, το ότι θα πας, το ότι πρέπει να πας συντηρητικά, κάπως συντηρητικά, είναι σίγουρο. Η Μόλντε, από αυτά τουλάχιστον προσπάθησα λίγο να μάθω και εγώ με ανθρώπους που έχουν δει την συγκεκριμένη ομάδα, είναι ότι είναι μια ομάδα, είπε με σε επιθετικά, είναι γρήγορη. Αλλά μεσοαμυντικά έχει θέμα, δηλαδή αργεί. Και άρα είναι... πρέπει να βάλεις ένα γκολ. Ναι, και είναι και μια ομάδα που έχει επί το πλήσον ψηλά κορμιά. Δηλαδή, σχεδόν όλοι οι παίχτες νομίζω είναι πάνω από ένα 80-82. Δεν μπορείς να τους απειλήσεις ούτε με σέντρες αυτούς. Ναι, άρα πρόσεξε, μπορεί να έχεις θέμα στον αέρα, όχι απαραίτητα βέβαια, αλλά μπορεί να αντιμετωπίσεις θέμα στον αέρα με αυτούς, αλλά πρέπει να πας με την μπάλα κάτω. Εντάξει, έχεις τους παίκτες να πας, ναι, με την μπάλα κάτω. Έχεις τον Τικινή, έχεις τον Λάρσον, έχεις τον Φετφαντζίδη, έχεις ταχύτητα, ναι, σου. Ναι. Μεσοαμερικά δεν είναι τόσο γρήγορη. Λίγο εκεί μπροστά να πούμε. Άρα ο σκοπός εκεί πέρα τώρα που θα πας, ναι, δεν λες αν θα χάσω, μπορεί να χάσω. Ο σκοπός είναι όμως να βάλω κι εγώ ένα γκολ τουλάχιστον. Θες να σου πω, και αν χάσεις με ένα 0, λέμε τώρα, παιδί μου. Εντάξει, είναι ένα αποτέλεσμα, ναι, το οποίο πάλι το διαχειρίζεις στην έδρα σου. Το παλεύεις εδώ. Το παλεύεις εδώ. Αλλά το να βάλεις γκολ εκεί πέρα είναι το ιδανικό. Εντάξει. Το να καταφέρεις να σκοράρεις εκεί μέσα. Εγώ θέλω να βάλεις γκολ εκεί. Θέλω να βάλεις γκολ εκεί. Και ας χτίσεις 2-1. Δεν ξέρω το 3-1 αν παλεύετε. Ναι. Αλλά θέλω τουλάχιστον να βάλεις γκολ εκεί. Ναι. Το 1-0-2-1 είναι διαχειρίσιμο ο Βικελίδης. Το 2-0-3-1 είναι λίγο πιο δύσκολο. Εντάξει. Πιο δύσκολο. Λοιπόν,
Άντε, καλό απόγευμα. Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Έχουμε άλλον. Ωραία. 2-3-10-2-87-3-8 για 5 λεπτά ακόμα ανοιχτές οι γραμμές. Επαναλαμβάνω, καλείτε στον ίδιο αριθμό, δίνετε ονοματεπώνυμο, τσαλακώνετε. Μία διπλή πρόσκληση για το θέατρο Βεργίνα του Ρίτζεσι Καζίνο την ερχόμενη Πέμπτη για να δείτε το Μόλντε Άρης με απεριόριστη μπύρα και λαχνό για τις κληρώσεις στο ημίχρονο. Παρακαλώ, σας περιμένω εδώ πέρα ο άνθρωπός μας έξω στην παραγωγή να σημειώσει τα ονοματάκια σας και να πάτε την Πέμπτη να δείτε έτσι με την παρέα σας το παιχνίδι του Άρη με τους Νορβηγούς. Τις προσκλήσεις θα τις παραλάβετε από το καζίνο. Μην μπερδευτείτε και έρθετε προς τα δω. Εντάξει, θα πάτε στο καζίνο την Πέμπτη. Κέρδισε την τάδε διπλή πρόσκληση από το Λίμπερο. Θα δώσω το όνομα τεπώνυμό σας. Περάστε παρακαλώ. Καθίστε εδώ πέρα. Θέατρο Βεργίνα, μπυρίτσα, δωράκια που θα έχει στο ημίχρονο. Και μακάρι όλα αυτά να συνδυαστούν και με ένα καλό αποτέλεσμα για τον Άρη κόντρα στους Νορβηγούς. Ένας Άρης που επαναλαμβάνω αναχωρεί αύριο για την Νορβηγία. Θα είναι Τετάρτη στο Μόλντε. Αύριο θα πάει στο Όσλο που θα διανυκτερεύσει η αποστολή της ομάδας. Δεν πρόλαβε να κάτσε πολλές μέρες στην Θεσσαλονίκη. Παρασκευή επέστρεψαν από την Κύπρο. Σάββατο είχε ρεπό. Χθες διπλή προπόνηση. Σήμερα απογευματινή. Και αύριο οι παίκτες θα μπουν ξανά στο αεροπλάνο για αυτό το μακρινό και δύσκολο ταξίδι με προορισμό το Μόλντε και το Άκερ Στάντιον, όπου την Πέμπτη στις 8 η ώρα Ελλάδος ο Άρης θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Έρλινγκ Μόε. Αν την περάσει, για να πάμε λίγο και σε αυτό το κομμάτι πριν κλείσουμε. Και επειδή είχαμε και την κλήρωση σήμερα το μεσημέρι, θα αντιμετωπίσει μία εκ των Παρτιζάν ή Μαλάτια Σπορ. Η Παρτιζάν, η οποία εντάξει βέβαια είναι γνωστή σε όλους και σαν όνομα και για άλλα διάφορα ζητηματάκια που αφορούν τη συγκεκριμένη ομάδα. Η Μαλάτια Σπορ είναι ένας ψιλοάγνωστος σύλλογος, είναι η αλήθεια για εμάς. Έχει ιδρυθεί το 1986. Ενώ πριν δύο σεζόν βρέθηκε για πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία του τουρκικού ποδοσφαίρου. Και μέσα δύο χρόνια κατάφερε κιόλας να εξασφαλίσει και την έξοδό της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πέρυσι τερμάτισε την πέμπτη θέση του πρωταθλήματος Τουρκίας και βγήκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Στο κύπελο έφτασε μέχρι τα ημιτελικά από ό,τι βλέπω, όπου απέσπασε στο παλιά συνέδρα της Γαλατά, αλλά ιτήθηκε με 2-5 στην έδρα της Βαρή. Πρωτάθλημα δεν έχουν παίξει αυτοί ακόμα. Ξεκινάει 18 Αυγούστου. Για την Παρτιζάν έχει ξεκινήσει ήδη, έχει παίξει δύο παιχνίδια και έχει και ισάριθμες νίκες. Νέα ανωτελεία, πάμε στον επόμενο φίλο. Γεια σας. Γεια σας, φίλος. Καλώς τον. Δεν μου λες, παίρνουν και οι Πανιόνιοι τώρα και λένε πώς θα παίξει ο Άρης. Ποιος είπε ότι ήταν Πανιόνιος, ρε φίλε. Αυτός ο προηγούμενος Πανιόνιος ήταν. Πανιόνιος ήτανε. Ναι. Αριανός μάλλον ήταν. Μπερδεύεις. Κάνω λάθος. Ναι, γιατί εγώ αυτούς τους ξέρω. Αγγιάς, ποιο ότι δεν είναι Πανιόνιος. Δεν τον άκουσα πολύ Πανιόνιο. Ναι, έχει το ίδιο με εμένα. Εσύ πώς θες να παίξουμε την Πέμπτη. Σαν Άρης. Όχι λιγοψυχία. Λιγοψυχία. Όχι σαν λιγοψυχή. Για συστήματα σου λέω και παίχτες ρε τώρα, άστα πολύ παντάξει. Άστε ρε τώρα συστήματα βε. Το 5-3-2-1-7-9-20-25. Αφήστε να αυτό το παραμύθι. Ναι. Και ας πω κάτι, επειδή είμαι σπίτι και έβλεπα τη Βραζιλία που πέσε το 1952-1. Από τη Ρουγάη το εγκαταλείψατε. Πολύ παλιά με πας τώρα. Στην τηλεόραση το βλέπα. Τι έπρεπε το εγκαταλείψαν οι Βραζιλιάνοι. Ποιο είναι το... Η Ρουγάη είναι καλή ομάδα. Είναι Νοτιοαμερικάνοι. Ναι. Τα εγκαταλείπουν νομίζεις αυτά. Εσύ γιατί εγκαταλείπετε. Ποιος εγκατέλειψε ρε. Θα πάμε εκεί, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Μην πάτε ρε. Άμα φοβάστε, μην πάτε καθόλου. Καθίστε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έχει ζέστα, πάμε στις παραλίες. Ποιος φοβάται. Έχει ωραίες είπαμε κυρίες, ότι, είπαμε θα ότι βλέπετε είναι... και τα κορμιά τους. Είπαμε ότι είναι δύσκολο παιχνίδι. Ορίστε. Είπαμε ότι είναι δύσκολο παιχνίδι. Ποιος είπε ότι φοβάται. Και στη ζωή μας είναι δύσκολη. Εντάξει. Είναι πιο δύσκολο από το μας με την ΑΕΛ. Δύσκολα. Δηλαδή τι θα γίνει. Θα πρέπει να κρυφτούμε, να πάμε στα λαγούμια μας. Δεν πάμε κρυφτούμε, καταγράφουμε ένα δεδομένο. Άσε ρε τώρα που είχε τα γράφει δεδομένα. Αφήστε τα αυτά. Αφήστε τα αυτά. Γι' αυτό ο Άρης κατήντησε να παίζει γάμα εθνική. Α, γι' αυτό κατήντησε να παίζει γάμα εθνική. Όχι γιατί εσύ νομίζεις ότι παίζει γάμα εθνική. Όχι για άλλους λόγους. Ορίστε. Όχι για άλλους λόγους. Για πες έναν λόγο. Τώρα θα αναλύσουμε για ποιο λόγο. Για 8 εκατομμύρια έπεισε στη γάμα εθνική. Ο Παναθηναϊκός για 100 εκατομμύρια δεν έπεισε γάμα εθνική. Παναθηναϊκό τον κάνουν χατήρια. Τι κάνουν στο Παναθηναϊκό? Χατήρια. Α, με τα λουλούδια τότε με τον έχω εδώ στο χωριό του Πέγγιολης. Κατάλαβα. Κατάλαβα. Πολλά τέτοια έχω καταλάβει. Μάλιστα. Σε καλή κατάσταση. Είναι λάθος. Για 8 εκατομμυριάκια έφυγε η ομάδα.
Μην πας στη Γάμα Εθνική τώρα, ρε. Ας τη Γάμα Εθνική τώρα. Πάνε αυτά, τελειώσανε. Όχι, όχι. Για τη ΔΕΗ που λέμε, για τη ΔΕΗ. ΔΕΗ δεν χρωστάει 1,5 εκατομμύριο η παλιά ΑΠΑΕ. Χρωστάει. Ναι. Για πες μας στα άλλα στάδια πόσα χρωστάει που χρωστάει ο Άρης 1,5 εκατομμύριο. Βλέπεις λοιπόν και μου κάνεις πολύ ωραία πάσα πώς προβάλλεται το ένα, πώς προβάλλεται το άλλο. Ξέρεις. Εγώ ξέρω. Το έχεις αναδείξει. Εγώ ξέρω, αλλά κάποιοι σε αυτή την πόλη επιλέγουν. Ο Πανιώνιος προστούσε 10 φορές. Σταμάτα, περίμενε. Σταμάτα. Περίμενε. Προστούσε 10 φορές περισσότερο από τον και παίζει άλλο εθνική. Ο Πανιώνιος που πήρε προηγουμένως. Αυτά λοιπόν να τα βλέπω. Ο Άρης δεν έπεσε ποτέ. Άκου, κοίταξε. Ο Άρης ποτέ δεν έπεσε γιατί του ξεταγούσανε. Ήταν αντιπαθητική ομάδα. Γιατί δεν έκανε τα γούστα των πολιτικά ζητών. Γι' αυτό λοιπόν βλέπεις ότι σε αυτή την πόλη, για να το κλείσουμε κιόλας γιατί πρέπει να κλείσουμε και την εκπομπή, κάποιοι οι περισσότεροι επιλέγουν να προβάλλουν τα αρνητικά του Άρη και τα αρνητικά άλλων ομάδων, τα κάνουν μούχτι. Εσύ γιατί μπαίνεις στο τρυπάκι να προβάλλουν τα αρνητικά. Εσύ ανέφερες τη ΔΕΗ, εγώ την ανέφερα. Πιστεύω ότι ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα. Και εγώ το πιστεύω ότι είναι μεγάλη. Δεν το πιστεύω. Είναι μεγάλη ομάδα. Μπορούν να παίξουν τη θέση. Είναι μεγάλη. Που νομίζει. Ο Κο δεν έχει προπονητή. Εκτό αν νομίζει ότι δεν έχει προπονητή στον πάγκο. Έχουμε προπονητή. Είσαι σίγουρος? Ναι. Σάββας Παντελίδης. Ναι. Τι ναι. Ναι, τι είπα εγώ, τίποτα έγινε καμιά αλλαγή και δεν το ξέρω. Όχι, τι να γίνει αλλαγή. Γιατί τώρα δεν θα βρεθεί κι άλλος παίκτης. Εύχομαι να πάρουμε και τον άλλο παίκτη που είναι ακόμα στην Ισπανία. Θα δούμε θα γίνει και με αυτόν. Όχι, να έρθει εκείνος ο παίκτης, γιατί έτσι είναι οι μεγάλες ομάδες. Πληρώνουν και φέρνουν παίκτες. Το τζάπα τα 13 χιλιάρικα του κόκκι τελείωσαν. Καλά, δεν θα σε χάλαγε να φέρεις μια τέτοια περίοδο που ποδοσφαιριστή. Εμένα να με χαλάσει γιατί. Αυτός ο μεγάλος Άρης θα πληρώνει και θα αγοράζει και θα πουλάει και θα κάνει. Μάλιστα. Αυτό που είναι το καλύτερο για τον εαυτό του. Μάλιστα. Και αφήστε τα αυτά, σας το είπα ξανά. Αν νομίζετε ότι φοβάστε, καθίστε εδώ. Έχει ωραίες παραλίες η Ελλάδα, τραβάει τις παραλίες. Κάτσε να πάμε εμείς να το δούμε το παιχνίδι. Θα πας Νορβηγία. Πού θα πάω, άσο, εντάξει. Εντάξει. Εδώ έχουμε πάει και έχουμε πάει, άσχημα, εντάξει. Εντάξει. Να σε... Αναπτύσσετε τα αυτά, οι παλιόνοι τώρα να βγούνε. Να μας πούνε τι έγινε τον Άρη. Αυτή τώρα σε λίγο και η Λαμία, θα βγει και σε λίγο και η Κρήτη από εκεί πέρα. Όχι, θα βγούνε, να λένε συνέχεια. Να σε καλά. Αντικαλό απόγευμα. Να σε καλά. Τι ωραίος που είναι ο Νίκος, είναι. Τι ωραίος που είναι. Πάντα σε τρομερή κατάσταση. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5, μέχρι τότε να είστε καλά.